συναδέλφους τους να συζητήσουν για πιθανές συνεργασίες. Ποια είναι στο επίκεντρο, έτσι σταχυολογώντας, τα πιθανά επενδυτικά σχέδια που κοιτούν οι Γάλλοι? Σε τρεις κατευθύνσεις κινούνται οι Γάλλοι. Στην ενέργεια που έχουν, δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, στις μεταφορές και στις υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι τράπεζες. Αυτά είναι τα τρία κομμάτια τα οποία τους ενδιαφέρουν. Βεβαίως παλαιότερα έχουμε δει δραστηριότητες και στους εξοπλισμούς. Τώρα έτσι που αναφέρθηκε... Δεν υπάρχει το περιθώριο. Τώρα δεν υπάρχει το περιθώριο. Αναφέρθηκε μέσος πάντως σήμερα ο κύριος Μακρόν στη συνέντευξη που στην Καθημερινή μίλησε για την ανάγκη συνεργασίας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας και άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάτι στη συνέχεια. Φυσικά αυτό εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και τι. Πάντως δεν μπορεί να συγκριθεί με το παρελθόν. Ναι, και όχι, να υπάρξει κάτι θα είναι πολύ περιορισμένο. Έχει σημασία πάντως ότι τον υποδέχθηκαν γαλλικά μοιράζ. Ναι. Τα οποία... Σίγουρα όχι F-16. Όχι F-16. Πάντως τα θέματα τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι καυτά και είναι και ανοιχτά είναι τα θέματα της ενέργειας που καίγονται, θα έλεγα, οι Γάλλοι, και στις μεταφορές. Είναι ανοιχτό το θέμα. Στις υποδομές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Στις υποδομές. Αυτό είναι το νερό. Είναι ανοιχτό. Και άλλες δραστηριότητες σε σχέση και με τον Όλθο όμως, σε σχέση με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει η Σουέζ εκεί, έρχεται ο επικεφαλής της Σουέζ, της εταιρείας αυτής. Άκουσα είναι 40-45 μου είπανε αντιπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων. Ναι, και είναι επικεφαλής. Το σημαντικό είναι ότι για πρώτη 12, φορά έχονται 12 επικεφαλής. Από αυτούς είναι επικεφαλής. Ναι. Οι επικεφαλής δηλαδή των πολυεθνικών ομίλων, για παράδειγμα η Total. Η Total, που ούτως ή άλλως έχει ενδιαφέρεται για να ξεχωριστώ ενδιαφέρον. Υπάρχουν, θα είναι σίγουρα μεγάλο το ενδιαφέρον τους, είναι, γιατί παρά το γεγονός ότι οι γαλλικές εταιρείες έχουν δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ στο παρελθόν στην Ελλάδα, να θυμίσω ότι η Lafarge που έχει πάρει την Αγέτη Ηρακλής, τη γνωστή BIC σε όλους που είναι γαλλική εταιρεία, υπήρχαν και αστοχίες πολλές των γαλλικών επενδύσεων στην Ελλάδα, κυρίως στον τραπεζικό τομέα, Credit Agricole, Societe General. Τώρα πάντως φαίνεται λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Ετοιμαζόμαστε για να μάθουμε. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, βγαίνει από το προεδρικό αεροσκάφος. Από πίσω το ακολουθεί, στημένη στα λευκά, η σύζυγός του, Κρίστιν Τρονιέ, η Κρίστιν Μακρόν. Είναι εδώ το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας. Ξεκινά από αυτή τη στιγμή πια επισήμως την διήμερη επίσκεψή του στην χώρα μας. Θεωρώ ότι έχετε καλύτερη εικόνα πια εσείς από κοντά. Θα έχετε και ήχο από την κάμερα της ΕΡΤ, η οποία έχει θυσιάσει σε απόσταση ένα πλαίσιο. Το βλέπουμε, χαιρέτησε τον κύριο Τζανακόπουλο, ο Γάλλος πρόεδρος. Τώρα τα λέει με τον Γάλλο πρωτευτή στην Αθήνα, τον κύριο Σαντεπή. Κατόπιν ο κύριος Μακρόν χαιρετάει ένα και τα άλλα στελέχη της γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα. Λοιπόν, Κώστα, βλέπουμε την εικόνα εμείς να περπατάνε στο κόκκινο χαλί ο κύριος Τζανακόπουλος με τον Γάλλο πρόεδρο. Πολύ χαμογελαστή η σύζυγος του Γάλλου πρόεδρου. Βλέπω ότι χαμογελά. Γελά, θα έλεγα, δυνατά. Ναι. Γελά, δυνατά. Είναι ελληνικά εμπιάθυνση και ιδίω. Με πολύ γρήγορη διαδικασία στην πρώτη φορά. Έγινε λοιπόν σε θερμό κλίμα, χωρίς τιμητικά αγγίγματα, χωρίς εθνικούς ύμνους όπως προβλεπόταν. Άλλωστε, γιατί είναι ανεπίσημη αυτή η υποδοχή από τον κύριο Τζανακόπουλο. Να πούμε ότι επίσημη θα γίνει στο προεδρικό Μέγαρο, βέβαια. Επιβιβάστηκε και η κυρία Μακρόν στο αυτοκίνητο που θα μεταφέρει το προεδρικό ζεύγος στο κέντρο της Αθήνας. Στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, εκεί είναι ο επόμενος σταθμός. Ναι, η πομπή σε λίγο θα ξεκινήσει.
Γερμανικής τεχνολογίας το αυτοκίνητο. Συνεργασία. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Κάποια δεν μπορούν να αλλάξουν. Σε κάποιους τομείς όχι δεν αλλάζουν. Δεν είναι όπως ο πλανητάρχης έτσι που φέρουν και τα δικά τους συμφωνισμό. Εδώ είμαστε Ευρώπη, είμαστε πιο λιτοί. Και ανοιχτή στις συνεργασίες. Εντάξει, είναι προφανώς και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Το ξαναλέω, έχουμε γερμανικές εκλογές σε 17, πόσες είναι, σε 17 μέρες. Νομίζω αυτό θα κρίνει πάρα πολλά, το τι κυβέρνηση θα έχουμε. Για να μην παρεξηγηθούμε, ο Γάλλος πρέπει μπορεί να έχει γαλλικό αυτοκίνητο. Αυτό είναι αυτοκίνητο της εθνοτυπίας. Έχει σημαία εθνόσημο πίσω. Επομένως είναι της ελληνικής εθνοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν σχετίζεται. Προφανώς ο Γάλλος πρέπει. Ο Γάλλος πρέπει να έχει γαλλικό αυτοκίνητο. Λοιπόν, Κώστα, έλεγε ότι από το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών. Νομίζω θα δούμε πάρα πολλά από εκεί και μετά. Και νομίζω και ο κύριος Μακρόν, το ξαναλέω, θέλει να στείλει κάποια μηνύματα στο Βερολίνο. Θυμόμαστε ότι η κυρία Μέρκελ προεκλογικά ουσιαστικά τον είχε στηρίξει, αν και δεν ήταν υποτίθεται από το ίδιο κόμμα. Θυμόμαστε ότι πολύ καλύτερα συνοήθηκε μαζί του παρά με τον κύριο Φιγιόν τότε. Νομίζω ότι ξέρει και η κυρία Μέρκελ πια μπαίνοντας, γιατί όλα δείχνουν ότι θα είναι η τέταρτη τετραετία της, ότι πια θα αρχίσει να μετριέται όχι με τα πρακτικά και καθημερινά, αλλά σε ιστορικές διαστάσεις, όπως έκανε κάποτε ο Χέλμουτ Κόλ στο τέλος της θητείας του. Αυτό που θα την κρίνει είναι το μέλλον της Ευρώπης, μια Ευρώπη που καταραίει. Νομίζω δεν θα θέλει η κυρία Μέρκελ να συνδέσει το όνομά της μαζί της. Άρα νομίζω καταλαβαίνει και ξέρει ότι επίσης ο κύριος Μακρόν είναι η τελευταία του ευκαιρία να γλιτώσει τη Γαλλία από μια πραγματικά έτσι τρομερή άνοδο της ακροδεξίας. Θυμάστε πριν τις γαλλικές εκλογές, όλοι έλεγαν ότι αν αποτύχει ο Μακρόν, η επόμενη μέρα θα είναι πολύ μαύρη για τη Γαλλία. Δεν νομίζω λοιπόν η κυρία Μέρκελ έχει κανένα ενδιαφέρον να δει τον κύριο Μακρόν να αποτυγχάνει. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό και νομίζω είναι σημαντικό ότι διαλέγει ακριβώς λίγες μέρες πριν τις εκλογές ο κύριος Μακρόν να κάνει αυτές τις δηλώσεις που όλοι περιμένουμε, αυτές τις προγραμματικές, αν θέλετε, δηλώσεις για το μέλλον της Ευρώπης από το λόφο της Πνίκας. Και νομίζω ότι και στο Βερολίνο θα περιμένουν να τις ακούσουν με μεγάλο ενδιαφέρον. Άρα, Κώστα, δηλαδή, η συγκυρία είναι θετική για να μπορέσει να υπάρξει. Η συγκυρία είναι θετική και νομίζω ότι, ότι θα είναι και μια μεγάλη ευκαιρία και για μας. Ναι, θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για μας να θυμίσουμε, γιατί νομίζω οι Γάλλοι το ξέρουν πολύ καλά. Και εγώ τα τελευταία χρόνια ταξιδεύοντας στη Γαλλία και στη Γερμανία, έβλεπα ότι στη Γαλλία υπήρχε πολύ μεγαλύτερη κατανόηση για την Ελλάδα, για τα προβλήματα, για τα όσα έχουν υποφέρει οι Έλληνες. Νομίζω